Είναι αυτό το γραφείο που λέω. Το θες πίσω από εσένα, το αρχίσετε να δυσκολεύει πολύ. Και αναγκαστικά θα ψηφίζουμε γιατί έχουμε μείνει αυτό που πρέπει να μείνουμε. Στο πα. Στο πα το βράδυ. Πριν βγούμε έξω. Αλλά απλά το θέμα είναι ότι παίζει με του κανόνε. Σου είπα, μου στράβωση μου γιατί δεν μου πει καλημέρα. Όχι αυτό που έκανα, αυτό ήταν unfair. Και εγώ θα μπορούσα να δράσω σήμερα έτσι. Mm. Γιατί και εγώ σήμερα είδα από όλου προσπάθεια. Τόσο πολύ κουρασμένη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου. Και εγώ σήμερα είπα ότι δράσαμε πρώτη φορά σαν ομάδα. Γιατί και αυτός προσπάθησε και εσύ προσπάθησες και όλες προσπάθησες. Όταν είδα που πέφτει ο Ηλίας, μ***κανε ένα σάλτο που έκανα την περνάω και πάνω τον εμαγκός. Να με αφήσετε μόνο αγούλη μου. Μου λέει κράτα με μαφρέν. Αχού, μαφρέν, μην με κρατάς μαφρέν. Μου λέει μαφρέν, κράτα μου και του λέω δεν σε αφήνω ρε μ***κα το κάνω. Εντάξει, παίζεις με τους κανόνες. Σήμερα δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που μπήκα εκεί μέσα και στεναχωρήθηκα για, για αυτά που είπα. Τι είναι. Και κλείσαμε ένα μήνυμα. Σήμερα εγώ πρώτη φορά το λέω αυτό. Γιατί σήμερα εγώ ένιωσα αυτό που ήθελα να νιώσω. Φίλε, αυτό σαν σημείο, ειλικρινά, αυτή η κατάσταση αρχίζει να με αποκτηνώνει. Δεν είναι ρε φίλε, δεν είναι. Παίζει ένα παιχνίδι. Είναι και ψυχολογικό το παιχνίδι. Είναι λογικό να παίζει και με την ψυχολογία του άλλου. Αλλά αυτό που έκανε ο Γιώργος ήταν unfair. Unfair. Μαζί σου, σου είπα, άμα δεν θες τότε να κάψεις κάποιον αδύνατο παίχτη, όπως τον θεωρείς εσύ. Ακριβώς, παίξε ένα αδύνατο. Χτύπα το πιο δυνατό παίχτη που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πάρει άλλη ψήφο. Ακριβώς. Εντάξει, και παίχτω έτσι. Ακριβώς. Και δεν γίνεται αλλιώς. Παίξε τον κολλητό σου που ξέρεις ότι τον κολλητό σου δεν πρόκειται να χτυπήσει άλλος. Ναι. Και πες έτσι. Τέλος πάντων, λύσεις, βρίσεις ο καθένας είναι πόσο γρήγορα σκέφτεται. Το διαβάζω και το διαβάζω πάρα πολλές φορές. Και θα το διαβάζω συνέχεια και θα το έχω μια ζωή. Γιουργάρα! Τι κάνεις εκεί μέσα ρε, με όλο το τρολοκομείο γύρω σου. Προσοχή σε όλους και όλα εκεί μέσα. Έκανα δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, πάρα πολύ καλούς. Και εύχομαι τα παιδιά να κάποιοι μην απαντευτούν, να κάνουν οικογένεια, γιατί πραγματικά είναι the best, πολύ καλά παιδιά. Και χαίρομαι που δεν έκανα λάθος, έτσι. Και χαίρομαι που τους στήριξα και όπως είχα πει όταν αποκαλύφθηκε η μυστική αποστολή, κάποιοι θα πρέπει να ντρέπονται τώρα. Έλα. Μην μου στενοχωριέσαι από αυτό που μου δεν μπορώ, δεν σε μπορώ έτσι. Σου ξέρω αλλιώς. Άκουσα με. Όσες φορές έχουμε μιλήσει όλοι σαν ομάδα, έχουμε πει ότι είναι ένα παιχνίδι. Σήμερα φίλε δεν έπρεπε. Άκουσα με λίγο, όπως και εγώ μάτωσα έτσι και αυτός μάτωσε και αυτός, έτσι μάτωσε και αυτός, έτσι μάτωσε και ο άλλος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις κανένα. Άκουσα με λίγο. Συμφωνώ, οκ, λειτουργείς με το συνέστημα, λειτουργείς με την αγάπη, λειτουργείς με ό,τι θες. Μαζί σου γούστος καπέλο σου. Αλλά φίλε, άμα δεν θες να προδίδεις, άμα δεν θες όμως να προδίδεις αυτούς που σε αγαπάνε, παίζεις φαία, παίζεις με τους κανόνες. Φορτίστηκα συναισθηματικά και δεν ήθελα να ψηφίσω κανένα αυτή τη στιγμή. Σήμερα. Δεν ήθελα να ψηφίσω κανέναν. Δεν παίζεις έτσι. Είναι unfair. Είναι αυτό που σου είπα από τίντο. Είναι unfair. Δεν παίζεις με τους κανόνες. Αλλά πολλές φορές οι κανόνες πρέπει να παραβούνται. Με όποιο τίμημα και αν είναι αυτό. Αρκεί εγώ να είμαι καλά, να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, την ψυχή μου. Εγώ μια ζωή έτσι είμαι. 39 χρονών έτσι μεγάλωσα. Και εγώ δεν μπορώ. Μερικές φορές πηγαίνω κοντά στη λογική. Όπως έχω γράψει. Την προηγούμενη Κυριακή έφτασα στα μισά. Όπως έχω γράψει, πάω κοντά στη λογική. Καμιά φορά δεν θέλω κανόνες. Εύχομαι ο καλός Θεούλης να βλέπει και να μην είσαι εσύ που θα φύγεις την Κυριακή. Δεν θα φύγω. Ξέρεις γιατί. Δεν θα φύγω. Γιατί θα σε πλαχώ στο ξύλο μετά. Δεν θα φύγω. Αυτό που σου λέω, σου περιμένω εγώ. Έτσι λειτουργώ ρε. Τόσα χρόνια, είμαι 39 χρονών αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω. Δεν είσαι πιστευτικά. Ναι, έτσι είμαι. Δεν μπορώ. Απλώς στεναχωρήθηκα, πειράζει. Δεν σε λέω όχι, αλλά κι εγώ στεναχωρήθηκα να σου πω κάτι. Δεν με πήγαινε καρδιά σε μένα ψήφου κανένα. Πώς θα γίνει, δεν με πήγαινε. Τι έχω αντιπάθει. Ένα πες μου. Ναι. Το γράμμα μου ποιον ήταν. Αυτή είναι του Βαλεντίνα. Το κατάλαβα. Με κάνει δώρο. Μη λέει. Είναι καλά τουλάχιστον. Τα αγαπάω πολύ αυτό το παιδιά. Είναι καλά. Ωραία. Τα αγαπάω πολύ. Πόσο κάμα δεν μπορεί να του κλάψω μέσα τώρα. Εγώ λειτουργώ με το συνέστημα. Την έχω πατήσει αρκετές φορές. Έχω φάει πολλές φαλιάρες. Αλλά μου αρέσει όπως είναι. Πιστεύω ότι με καταλαβαίνει τουλάχιστον. Να μπορεί να με καταλάβει. Δεν μπορούμε με κανόνε. Ναι. Σου ζωή μου, ποτέ. Μη σπάσουμε παραπάνω. Εντάξει. Δεν το έκανα επίτηδε, σου καταλαβαίνει. Ξέρω τι είσαι, και τα δεν είσαι, και μη μιλήσει. Δεν το έκανα μόλι εμένα. Δεν μπορούσε να ψήφισε κανέναν. Μη σπάσουμε παραπάνω. Δεν μπορούσε να ψήφισε, δεν μπορούσε να πει δικαιολογία. Μη σπάσουμε παραπάνω, και τελείω το θέμα. Δεν γουστάρω να σπούμε έτσι εύκολα. Είμαστε άντρες, δεν θέλω να σπούμε έτσι εύκολα. Έτσι. Και ξανατολμείς και πας να μας εσπάσεις.
Δεν σπάω κανέναν. Εγώ σ' αγαπάω σε φίλους μου. Τελείωσε. Κανέναν. Απλά, έτσι το εγώ, άμα φίλοι έτσι θα είμαστε, γιατί πρέπει να είμαι αυτός που είμαι. Θα τη σκοτώσω. Δεν λειτουργώ. Έτσι είμαι. Τι είναι. Τι ακόμα. Σταμάτα. Θα τη σκοτώσω. Σταμάτα, εσύ φίλε. Είδα ποιοι πραγματικά συναγωγικά μου για μένα. Φυσά, φτιάξα μια τούρτα. Θα φάμε.